Ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση, απάντηση του ομίλου φίλων του Παζιάννενα, Ατζούρα Φαμίλια, τα μέλη του οποίου φωτογράφησε η Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή τη τη Δευτέρα, με αφορμή του βανδαλισμού σε αγάλματα και πρωτομέ στο πάρκο στη Σκάλα, λίγε μόλι ώρε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού του από συνεργεία του Δήμου. Στην απάντησή του, η Ατζούρα Φαμίλια επισημαίνουν ότι δεν έχουν κάνει τον παραμικρό βανδαλισμό γλυπτών, αντιθέτω παρεμβαίνουν εδώ και χρόνια βάφοντα με σπρέι και σβήνοντα διάφορα σχόλια ή συνθήματα που γράφουν άγνωστοι, του οποίου οι ίδιοι αποκαλούν βάνδαλους ή προβοκάτορε. Στην ανακοίνωσή του κάνουν λόγο για σχέδια και ζωγραφιές που έγιναν σε διάφορου χώρου του πάρκου, όχι όμω τα μνημεία ή στα γλυπτά, ενώ μνημονεύουν και συνάντηση που έγινε για το θέμα με τον Δήμαρχο τη Πόλη σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Λυπούμαστε, τονίζεται στην ανακοίνωση, για αυτή την ανακοίνωση του Δήμου, διότι και σε μια συνάντηση που έγινε με τον Δήμαρχο και στην οποία ήταν καλεσμένοι και διάφοροι άλλοι, εμφανιστήκαμε μόνο εμεί και κανεί άλλο. Συμφωνήσαμε όλοι που ήμασταν στην αίθουσα ότι δεν είναι ωραίο να βλέπει γραμμένα στου τοίχου τα δυο που μπορεί να ενοχλούν κιόλα με το νόημά του και προτείναμε φεστιβάλ Γκράφιτι, το project του οποίου θα το παρουσιάζαμε στην επόμενη συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο. Όπω και άλλα γκρουπάκια, συνεχίζει ζωγραφίζουν σε διάφορου τοίχου και σχέδια, άσχετα με τον Παζιάννενα και σχέδια τα οποία έχουμε σεβαστεί και εμεί και το σύνολο των κατοίκων τη πόλη μα. Δεν θεωρεί κανεί ότι έγινε βεβήλωση κανένα μνημείο, αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, που καταλήγει με την υπενθύμηση προ τον Δήμαρχο μια δεύτερη συνάντηση η οποία εκκρεμεί.